Ευχαριστούμε την κυρία Αντανάση για την εισήγησή της, στην οποία έδωσε γενικότερα την εκπαιδευτική, την εκπαιδευτική αξία και τη σημασία του αρχαιογράμματος. Θα παρακαλέσω τον καθηγητή ήχο Ευρωσέλη Ναβάλο, νομισμένου της Μαδρίτης και τέως πρόεδρο της Γεωκράτησα, πολύ γνωστό φιλέλληνα, ιδρυτή της Θερινής Ακαδημίας, την οποία και διατήρησε μία δεκαετία στην Αθήνα, όπου μάθαιναν ελληνικά σπουδαστές από όλη την Ευρώπη, εξαιρετικό φίλο και παλιό συνεργάτη, και θα τον παρακαλέσω να μας αναπτύξει το θέμα με την εμπειρία που έχει μεγάλη για το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση, στα σχολεία, στους μαθητές, στα λύκεια της Ισπανίας συγκεκριμένα. Αισθάνομαι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μία μου συμμετέχει, ιδιαίτερα τον κύριο Αβλάκο, φίλο μου. Και τώρα θα μιλήσουμε λιγάκι για το αρχαίο γράμμα στα λύκεια, στα σχολεία της Ισπανίας. Το θέατρο αποτελεί εκπαιδευτικό αγαθό που πρέπει να αξιοποιηθεί τόσο στο σχολείο όσο και εκτός σχολείου. Με την παροχή θεατρικής παιδείας επιτυγχάνεται το άνοιγμα του σχολείου προς τη ζωή και την κοινωνία. Το θέατρο πρέπει να δει το σχολείο ως έναν ιδιαίτερα σημαντικό χώρο όπου μπορεί να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει. Και το σχολείο πρέπει να δει το θέατρο όχι ως άσκοπη ενέργεια, αλλά ως συμπληρωματικό του έργου. Η συμμετοχή του μαθητή στην παρουσίαση μιας θεατρικής παραστάσης εμπλουτίζει τον εσωτερικό του κόσμο και ενισχύει την ευαισθησία του επιτρέπει να ανακαλύψει νέους τρόπους επικοινωνίας, να απελευθερωθεί και να αυτοσχεδιάσει. Και οπωσδήποτε προάγει την κριτική του σκέψη. Όταν όμως μιλούμε για σχολικό θέατρο, δεν δίνουμε μόνο την ενεργετική συμμετοχή των μαθητών στην σκηνική παρουσίαση ενός θεατρικού έργου, αλλά και στην παρακολουθήση θεατρικών παραστάσεων. Οι μαθητές και ίσως οι φοιτητές πρέπει να οδηγούνται ξανά στο θέατρο. Για να μιλούμε για το αρχαίο γράμμα, διαπιστώνεται ότι αυτό το θέατρο έχει μια διαχρονική αξία. Είναι γνωστό ότι το αρχαίο γράμμα αποτελεί ανεξάντλητη δεξαμένη του πολιτισμού της σκέψης και του συναισθηματικού κόσμου. Η τραγωδία διδάσκει πραγματικές αξίες και διαμορφώνει τον ανθρώπινο χαρακτήρα, παράγει πολιτισμό και σφυριλάτει ιδεώδη πανανθρώπινο. Γι' αυτό άλλωστε συνεχίζει ακόμα και σήμερα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο των ειδικών, αλλά και του απλού σύγχρονου ανθρώπου. Η κωμωδία αναφέρεται σε γεγονότα και πρόσωπα σύγχρονα, του ποιητή Αριστοφάνη, τα οποία όμως είναι ακόμα σημερινά, αληθινά προβλήματα της κοινωνίας. Μέσα σε μια παραστάση αρχαίο γράμμα υπάρχει από όλα. Πρώτο πάντων υπάρχει ένα ποιητικό κείμενο. Οι σύγχρονοι μαθητές δυστυχώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοια γλώσσα. Ο λόγος πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στη σκηνή του αρχαίου ελληνικού θέατρου, διότι με το λόγο ο ποιητής επιλέγει εικόνες και σημασίες. Ο λόγος αναδεικνύει την δράση στην τραγωδία και στην κωμωδία. Στην ποιότητα λοιπόν της εφοράς του λόγου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ο υπεύθυνος καθηγητής που αποφασίζει να απασχοληθεί σοβαρά με την σκηνική ερμηνεία ενός αρχαίου δράματος ή τραγωδία ή κωμωδία, αλλά ιδιαίτερα τραγωδία, πρέπει να επιμένει συχνά στην φυσική και αδιαστή απαγγελία. Υπάρχει δεύτερα ο μύθος. Ο μύθος έχει ενότητα, λογική, συνοχή
και μας βοηθάει όλους, και καθηγητές και μαθητές, να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε την ανθρώπινη μοίρα. Ο μύθος δηλαδή είναι βασικός για την δομή, για την ουσία της τραγωδίας. Στόχος του ποιητή δεν είναι η παρουσίαση του γνωστού, του σαρθού, του θεατές μύθου, αλλά η παρουσίαση του πάσχοντος ανθρώπου. Μια τραγωδία δεν είναι απλώς μια σειρά περιπέτειες. Σε κάθε τραγωδία υπάρχει ένα μήνυμα, υπάρχει ένα μάθημα, γενικά ένα ηθικό μάθημα. Να μην ξεχνάμε όμως ότι τα δραματικά κείμενα γράφτηκαν να παρασταθούν στο θέατρο και όχι μόνο για να διαβάζουν. Η θεατρική παραστάση είναι η εντελέχεια της τραγωδίας και της κωμωδίας. Το αρχαίο ελληνικό δράμα δεν είναι μόνο κείμενο, αλλά και χώρος και χορός τραγού. Τα αρχαία έργα παίζονταν κάτω από το ελεύθερο ουρανό σε ένα θεατρικό χώρο συγκεκριμένο, όπου οι χορευτές ορχούνταν στην ορχέστρα και οι ηθοποιοί υποκρίνονταν πρώτο και στην ορχέστρα και μετά κάποια χρόνια στο ελαφρώς ανυψώμενο προσκήνιο απέναντι από τους θεατές.